Στη γεωγραφία, μια από τις πιο σημαντικές έννοιες είναι η έννοια της θέσης. Γιατί? Μα γιατί απαντά σε βασικά ερωτήματα της γεωγραφίας που σχετίζονται με την οργάνωση του χώρου. Πού βρίσκεται ένα σημείο πάνω στην επιφάνεια της Γης, πού συμβαίνει ένα γεγονός ή ένα φαινόμενο, ποιες είναι οι συνέπειες εξαιτίας της θέσης στην οποία βρίσκεται ένας τόπος, με πόσους τρόπους άραγε μπορούμε να προσδιορίσουμε τη θέση ενός τόπου. Για να ορίσουμε για παράδειγμα τη θέση του Δημαρχείου και Δημοτικού Θεάτρου στο χάρτη της πόλης της Αλεξανδρούπολης, χρησιμοποιούμε τουλάχιστον τρεις τρόπους. Την απόλυτη γεωγραφική θέση. Αυτές είναι οι γεωγραφικές συντεταγμένες του Δημαρχείου, δηλαδή μια κουκίδα στο χάρτη. Με τις γεωγραφικές συντεταγμένες, όλοι μπορούν να ορίσουν τη θέση ενός σημείου πάνω στη Γη, ακόμη και αν δεν γνωρίζουν τον τόπο, ακόμα και αν αυτό το σημείο είναι μέσα στη θάλασσα. Είναι δηλαδή ένας παγκόσμιος τρόπος εντοπισμού μιας θέσης. Το δίκτυο γραμμών που ο χαρτογράφος έχει ορίσει, σε έναν χάρτη πολύ μεγάλης κλίμακας όπως αυτός της Αλεξανδρούπολης, οπότε το Δημαρχείο ορίζεται από το τετράγωνο μέσα στο οποίο βρίσκεται. Αλλά αυτό προϋποθέτει ότι κάποιος είναι σε αυτή την πόλη και χρησιμοποιεί το χάρτη για να βρει ένα σημείο μέσα στην πόλη που ήδη βρίσκεται. Τέλος, με τη σχετική θέση, η οποία όμως προσδιορίζει τη σχέση ενός σημείου τόπου με έναν άλλον. Για παράδειγμα, το Δημαρχείο βρίσκεται βορειοδυτικά του λιμανιού ή ο φάρος είναι κοντά στο Τελωνείο. Πρέπει να τονιστεί ότι πολλές φορές ο προσδιορισμός αυτής της θέσης, σχετική θέση, είναι πολύ πιο σημαντικός για τη λήψη κάποιων αποφάσεών μας, ικανοποιώντας κάποια κριτήρια που θέτουμε. Παραδείγματος χάρη, το σπίτι μας θέλουμε να βρίσκεται κοντά σε πάρκο, κοντά στο σιδηροδρομικό σταθμό, στο Δημαρχείο και ούτω καθεξής. Έτσι, τα παιδιά έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με αυτή τη βασική γεωγραφική έννοια και μαθαίνουν όλους τους εναλλακτικούς τρόπους προσδιορισμού μιας θέσης και πότε είναι σημαντικό και περισσότερο χρήσιμο να χρησιμοποιούμε την κάθε μια από αυτές. Τέλος, με αυτό το μαθησιακό αντικείμενο δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές και τις μαθήτριες να κατακτήσουν τη γνώση με παιγνιώδη τρόπο, παίζοντας ανά δύο το παιχνίδι με την τοποθέτηση των σπιτιών πάνω στο δίκτυο και ζητώντας να περιγράψουν τη διαδρομή από το ένα σπίτι στο άλλο, χρησιμοποιώντας εκφράσεις που ορίζουν τη σχετική θέση μετακίνησης, καθώς και τη διαδρομή που επιλέγουν να ακολουθήσουν, την οποία στο τέλος μπορεί και να τη σχεδιάσουν. Κατευθύνομαι βόρεια, βορειοδυτικά προς τη Λεωφόρο Δημοκρατίας. Στρίβω αριστερά με κατεύθυνση νοτιοδυτική μέχρι την οδό Μητροπολίτη Ακόβου Καβύρη. Στρίβω δεξιά και σε τρία οικοδομικά τετράγωνα έφτασα στον προορισμό μου. Προχωρώ στην οδό Καραολή, λίγο μετά το φάρο. Στρίβω δεξιά στην οδό Μητροπολίτη Ιακώβου Καβύρη και σε 200 μέτρα βόρεια-βορειοδυτικά φτάνω στον προορισμό μου. Επομένως, με αυτό το μαθησιακό αντικείμενο, οι μαθητές και οι μαθήτριες αναπτύσσουν όχι μόνο τον γνωστικό τομέα, αλλά και στάσεις και συμπεριφορές παίρνοντας μια απόφαση. Παραδείγματος χάρη, ποια είναι η πιο σύντομη διαδρομή, ποιον τρόπο περιγραφής να επιλέξω και ούτω καθεξής.